Γεια σας αγαπητοί φίλοι, σημαντική είναι η εξέλιξη, θα δούμε αν θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Υπάρχει η είδηση της διευρυμένης συνεργασίας μέσω μνημονίου του είδους που έχουν υπογράψει τα γερμανικά ναυπηγεία TKMS με τα NAFS, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά του Γεωργίου Προκοπίου. Αυτό περιλαμβάνει πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν εκεί. Σύμφωνα με το μνημόνιο που έχουν υπογράψει, οι δύο εταιρείες, η γερμανική και η ελληνική, λένε ότι θα συνεχίσουν την εργασία σε σημαντικά θέματα όπως την στρατηγική σημασίας αναβάθμιση των 4 φρεγατών κλάσεως Ήδρα τύπου ΜΕΚΟ HN. Πολύ σημαντικό πρόγραμμα, όπως έχω υπερτονίσει τελευταία, διότι στην αεροπορία πάμε καλά, έχει έρθει η σειρά του στόλου και δεν πρέπει να καθυστερούμε. 3 μπελαρά είναι ατσάλινες, είναι πανίσχυρες, αλλά δεν αρκούν. Υποστήριξη, ενυπηρεσία και συντήρηση και επισκευή των υποβρυχίων του πολεμικού ναυτικού, αναβάθμιση μέσης ζωής των πανίσχυρων 4 υποβρυχίων κλάσεως 2-14 του πολεμικού ναυτικού, τα καλύτερα μη πυρηνοκίνητα στον κόσμο, σχεδιασμός και κατασκευή νέων υποβρυχίων για το πολεμικό ναυτικό και σημαντικό και για άλλες χώρες. Σας έχω πει ότι χρειαζόμαστε άλλα 2 υποβρύχια τουλάχιστον, δεδομένου ότι η Γερμανία έδωσε 6 υποβρύχια τύπου 2-14 στην Τουρκία. Το ένα το έχει παραλάβει ήδη, σταδιακά θα παραλάβει και τα υπόλοιπα. Αλλά θα συνεργαστούν οι εταιρείες, η γερμανική και η ελληνική, η ελληνική και η γερμανική, και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασίας για τις ναυτικές τεχνολογίες και δραστηριότητες της εγκαταστάσεις του Σκαραμαγκά. Σημαντική εξέλιξη, θα δούμε πώς θα πάει η υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση η ΜΕΚΟ είναι γερμανικές φρεγάτες, έχουν κατασκευαστεί εδώ και οπωσδήποτε η συνεργασία με τους Γερμανούς, εφόσον οικονομικά μας συμφέρει, οπωσδήποτε θα είναι θετική. Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα αυτά, η αναβάθμιση μέσης ζωής των υποβρυχίων, η ναυπήγηση νέων και η αντικατάσταση των παλαιότερων πρέπει να αποσυρθούν. Τα προγράμματα αυτά γενικότερα μπορεί να ξεπεράσουν τα 3-4 δις, θα υλοποιηθούν εγχώρια, σημαντικό, με την εμπλοκή εκτός των ναυπηγείων του Σκαραμαγκά και πολλών άλλων ελληνικών εταιριών. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε και δεκάδες τορπίλες Seahawk Mo4 από την TKMS για τα υποβρύχια 2-14, γεγονός που θα τους δώσουν την δυνατότητα να πλήττουν τα αντίπαλα υποβρύχια αν έχουμε σύγκρουση τα τουρκικά με τορπίλες μεγαλύτερου βεληνικούς από ό,τι θα έχουν εκείνοι, δίνοντας σημαντικό πλεονέκτημα στα υποβρύχια μαζί με την έλευση των 7 έως 10 ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων MH60 Ρώμιο που δεν διαθέτει η Τουρκία και οπωσδήποτε και αυτά δίνουν τη δυνατότητα να συνεχιστεί η ελληνική πρωτοκαθεδρία στους βυθούς. MH60 Ρώμιο, νέες τορπίλες, τα αεροσκάφη μας ναυτικής συνεργασίας, επίσης σημαντικό που θα έχουν καλύτερες διαθεσιμότητες και φυσικά τα 2 ακόμα υποβρύχια. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μην ξεχάσετε επίσης να πατήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για μελλοντικές εκπομπές. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.